Ιστορική Ανθρωπολογία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών έργο του Βασιλείου Χαρώνη. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στις προηγούμενες εκπομπές έχουμε μιλήσει για τη γενετήσια επιθυμία και την αγωγή της. Μας είπε ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, ότι η γενετήσια επιθυμία είναι έμφυτη και έργο του Θεού. Είναι φυσιολογική επιθυμία, αλλά και δυνατή εγκράτεια. Ο Θεός φύτεψε την ερωτική επιθυμία, είναι δηλαδή έμφυτη. Και μας παρουσιάζεται σαν φυσική ανάγκη. Μας είπε είναι τυραννικότερη από τη φιλαργυρία. Επειδή είναι έργο Θεού, είναι άξια τιμής. Η ανηθικότητα, μας είπε, δεν οφείλεται στη γενετήσια επιθυμία, αλλά στην κακή προαίρεση. Ο σκοπός της γενετήσιας επιθυμίας είναι η τεκνογωνία και η συγκρότηση της ζωής. Είναι επιτακτική η ορμή. Αλλού μας είπε ότι ο σκοπός της είναι ο γάμος. Κάθε παρέκκληση είναι αφύσικη και ούτε μπορούμε να την επικαλούμαστε σαν ανάγκη για την ικανοποίησή της. Στη συνέχεια ο Άγιος μας μιλάει για την αγνότητα. Ποιες οι αξίες και οι ωφέλειες της αγνότητας. Μας είπε ότι είναι θαυμαστό και σπάνιο κατόρθωμα η εγκράτεια στους νέους. Μας είπε επίσης ότι δεν είναι τυραννία η αγνότητα, αλλά η ακολασία είναι τυραννία. Μας μίλησε μετά για το πόσο μεγάλο κέρδος υπάρχει όταν οδηγούνται οι νέοι στο γάμο αγνή. Στη συνέχεια, στο επόμενο κεφάλαιο, μας είπε ότι είναι δύσκολη η χαλιναγώγηση της γενετήσιας επιθυμίας. Είναι επίπονο να συγκρατήσεις τη γενετήσια επιθυμία. Ιδιαίτερα στους νέους. Δύσκολα πολεμείται στους νέους. Είναι πολύ δύσκολη η απάρνησή της, μας είπε. Μίλησε επίσης για τις γυναίκες που με το πρόσχημα της ευσέβειας αρνούνται τη συζυγική σχέση, οδηγούν τους άνδρες στη μοιχεία. Μας είπε ότι είναι δύσκολη η εγκράτεια μετά το γάμο. Στη συνέχεια μας μίλησε για τις αφορμές και τα αίτια που εξάπτουν τη γενετήσια επιθυμία. Το κάλος, μας είπε, φλογίζει τις ψυχές των νέων. Πρέπει να έχουμε αποφυγίες χρών, θεαμάτων και ακουσμάτων. Οι συναναστροφές με γυναίκες περικλείουν κινδύνους. Η συνίκηση με γυναίκες προκαλεί έρωτα ισχυρότερο από εκείνον του γάμου, μας είπε. Επίσης την εξάπτει ο τριφυλός βίος. Στη συνέχεια μας μίλησε για τις συνέπειες της φιλιδονίας, της μοιχείας και της ακολασίας. Μας είπε ότι η κακή επιθυμία φυγαδεύει την ειρήνη. Η ασέλγεια κατέστρεψε μέχρι και λαούς. Το πάθος της ακολασίας εξευτελίζει τους νέους. Η υποδούλωση στις γυναίκες εξευτελίζει τους άνδρες. Η γενετήσια επιθυμία, μας είπε, είναι ωφέλιμη ή κακή, ανάλογα με τη χρήση της. Ωφέλιμη είναι γιατί μπορεί να κάνει κάποιον πατέρα, αλλά όμως και κακή γιατί μπορεί να οδηγήσει στην πορνεία. Μας είπε επίσης ότι η ασέλεια τυφλώνει. Σκοτίζει τον άνθρωπο και τον κάνει ηθικά ανέστητο. Ανατρέπει τη φύση γιατί κάνει τον άνδρα δούλο της γυναίκας. Η παράνομη συμβίωση, μας είπε, οδηγεί στη δουλοπρέπεια. Δεν μπορούν να ευαρεστήσουν στο Θεό οι φιλίδωνοι. «Η πόρνη δεν αγαπά», μας είπε ο Άγιος, «αλλά επιβουλεύεται και εξευτελίζει τα θύματά της». Στη συνέχεια μας περιέγραψε αντίρροπα για την αποφυγή των πειρασμών. «Η προσευχή», μας είπε, «είναι αντίρροπο για την αποφυγή των πειρασμών». Μας μίλησε μετά για κάποια όπλα
με τα οποία μπορούμε να χαλιναγωγήσουμε την επιθυμία. Συνεχείς προσευχές, συντροφιά με Αγίους, νηστεία με μέτρο, φαγητό λιτό, ασχολίες αναγκαίες, αλλά και πριν από όλα τα άλλα, ο φόβος του Θεού, η μέλουσα κρίση, οι αβάσταχτες τιμωρίες, οι υποσχέσεις των αγαθών. Επίσης, η επίπονη εργασία αναχαιτίζει την έξαψη της γενετήσιας επιθυμίας, μας είπε. Ακόμα συνιστά να μην περιεργαζόμαστε ωραία πρόσωπα και να ασχολούμαστε με ευσεβείς λογισμούς. Η ομορφιά μπορεί να γίνει παγίδα. Μας είπε επίσης ότι είναι δυσκολότατος ο αγώνας της αγνότητας. Χρειάζεται χάρη Θεού, νηστεία, αγρυπνίες και ταπείνωση. Ο γάμος εκτονώνει τη γενετήσια ορμή. Συνιστάται ο γάμος γιατί είναι τυραννική η επιθυμία. Οι νέοι να αποφεύγουν τις συναναστροφές με το άλλο φύλο. Η πονηρή συνήθεια οδηγεί στη φιλιδονία, μας είπε. Τα κόλλα στα μάτια οδηγούν στη μοιχεία. Τα κόλλα στα μάτια ισοδυναμούν με μοιχεία, μας είπε. Είναι ένοχη και η φιλίδωνη περιέργεια ακόμα. Αποφυγή πορνείας, ομοφιλοφιλίας και εσχρών θεαμάτων. Συστήνει επίσης τους κληρικούς να επαινούν τους εγκρατείς νέους. Επίσης, συστήνει να αποτρέπουμε τους νέους από ανήθικες διασκεδάσεις με την προσφορά πολλών δώρων. Χρέων των γονέων, είπε ο Άγιος, να ενημερώνουν εγκαίρως τα παιδιά. Επίσης είπε να έχουμε υποσχέσεις στους νέους, για να μειώνεται η ένταση της επιθυμίας. Οι δάσκαλοι και οι γονείς είναι υποχρεωμένοι, μας είπε, να θίγουν το σεξουαλικό ζήτημα, για να προφυλάξουν τα παιδιά τους από ηθικούς κινδύνους. Στη συνέχεια μας μίλησε και για άλλες πτυχές του θέματος, όπως για παράδειγμα για το ότι πρέπει οι πνευματικοί ποιμένες, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να συμβουλεύουν και όχι να διαπομπεύουν τους ασελγείς. Είπε επίσης ότι η γενετήσια επιθυμία ενοχλεί τη γυναίκα λιγότερο από τον άνδρα και η εγκράτεια ποτέ δεν είναι επιβλαβής. Συνεχίσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, και να ολοκληρώσουμε το λήμα «Η γενετήσια επιθυμία και η αγωγή της». «Όχι η επιθυμία, αλλά η μοιχεία είναι αμαρτία», λέει ο Άγιος. «Η επιθυμία αμαρτία μεν ουκ έστιν, όταν δε ίσα μετρίαν εκπέσει, ίσο τον του γάμου νόμων ουκ εθέλουσα μένην, αλλά και αλλοτρίες επιπηδώσα γυναιξή, τότε λοιπόν μοιχεία το πράγμα γίνεται, αλλού παρά την επιθυμίαν, αλλά παρά την ταύτης πλεονεξίαν». Δηλαδή, η επιθυμία του άλλου φίλου αυτή καθεαυτή δεν είναι αμαρτία. Όταν όμως φτάσει στην κατάχρηση, δεν θέλει δηλαδή να κινείται μέσα στους νόμους του γάμου, αλλά στρέφεται και προς ξένες γυναίκες, τότε η επιθυμία καταλήγει στη μοιχεία. Αιτία όμως δεν είναι η επιθυμία, αλλά η κατάχρηση αυτής και η πλεονεξία. Η μοιχεία ετιμωρεί το με φυλάκιση. Ή της επιμοιχεία και της εσχής της αλλούς το δεσμοτήριο νική. Δηλαδή, αν κάποιος συλληφθεί για μοιχεία και εσχρότητες, φυλακίζεται. Αιτία της ασέλγειας είναι η έλλειψη αγάπης. Ουδαμόθεν άλλοθεν το ασελγένιν γίνεται ή εκ του μη φιλήν. Δηλαδή, από πουθενά αλλού δεν προέρχεται η ασέλγεια παρά μόνο από την έλλειψη αγάπης. Εδώ να σημειώσουμε ότι η παρατήρηση αυτή του Χρυσοστόμου είναι σπουδαιότατη. Πράγματι, ο έγκαμος φθάνει στη μοιχεία όταν δεν αγαπάει τη γυναίκα του και ο νέος που προσβάλλει με την ασέλγεια βάναυσα το άλλο φύλο δείχνει με αυτό ότι δεν αγαπάει αληθινά, γιατί αν αγαπούσε θα έσπευδε στην ομιμοποίηση του δεσμού του με το γάμο. Η παρθενία είναι σκοτεινή,
χωρίς αγάπη και ευσπλαχνία. Λέει ο Άγιος, «Ουδέν γάρ αμαυρότερον παρθενίας, έλεον μη εχούσις». Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτε πιο σκοτεινό από την παρθενική ζωή που δεν συνοδεύεται από αγάπη και ευσπλαχνία. Η ανηθικότητα δεν οφείλεται στην ένωση των δύο σωμάτων, αλλά στην προαίρεση και στο λογικό. Ούγαρ των σωμάτων το ακάθαρτον ον εστίν η κοινωνία, αλλά της προαιρέσεως και των λογισμών. Δηλαδή, η ανηθικότητα δεν συνίσταται στην ένωση των δύο σωμάτων, αλλά στην εσωτερική διάθεση και στους πονηρούς λογισμούς που οδήγησαν στην ανήθικη σχέση. Δύο οι επιλογές του άγαμου. Είτε τις χωρίς γάμου εστί, φυσίν αγνός μενέτο ή γαμήτο. Αν κάποιος είναι άγαμος, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ας μένει αγνός ή ας έρχεται σε γάμο. Περί του ότι ο Θεός δέχεται και αναγεννάει και τους διεφθαρμένους. Λέει, «Μάθε πως το πνεύμα ζωοποιεί, εισέρχεται της μυρίων γέμων κακών, ιτερικός, αρπάσας, πλεονεκτήσας, μοιχεύσας, πάσαν επελθών κακίαν, νεκρωθείς ήδη τη αμαρτία, λαμβάνει αυτόν ή του πνεύματος χάρις εις την κολυμβήθραν και τον ιτερικότα Υιόν Θεού κατασκευάζει και τον νεκροθέντα τες αμαρτίες ζωογονεί. Τούτο εστί το δε πνεύμα ζωοποιεί. Πώς δε ζωοποιεί, ουκ απαιτών ευθύνας των πλημελημάτων κατά το του προφήτου, ήλαιος έσωμε τες αδικίες αυτών και των αμαρτιών αυτών και των ανομιών αυτών ουμίμνησθω έτη». Δηλαδή, μάθε με ποιον τρόπο το πνεύμα δίνει ζωή πνευματική. Μπαίνει κανείς στην εκκλησία γεμάτος άπειρα αμαρτήματα, ομοφιλόφιλος, άρπαγας, πλεονέκτης, μοιχός, αφού έζησε κάθε κακία και νεκρώθηκε ήδη από την αμαρτία. Τον παραλαμβάνει η χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην κολυμβήθρα του βαπτίσματος και τον κίνεδο τον μεταβάλλει σε γιο του Θεού και αυτόν που είχε νεκρωθεί από τις αμαρτίες τον ζωογονεί. Αυτό σημαίνει ο Αποστολικός Λόγος, το πνεύμα ζωοποιεί. Πώς λοιπόν δίνει η ζωή? Μη ζητώντας ευθύνες για τα παραπτώματα, σύμφωνα και με τα λόγια του προφήτη, θα είμαι γεμάτος έλεος και συγγνώμη για τις αδικίες τους και δεν θα θυμηθώ πλέον τις αμαρτίες και ανομίες τους. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε το λήμα της γενετήσιας επιθυμίας και της αγωγής της. Προχωρούμε στο επόμενο, το οποίο είναι η γενναιότητα. Η γενναιότητα λοιπόν. Η γενναιότητα διορθώνει τα κακά. Λέει ο Άγιος, «Ουδέ γάρ ίσον εστί κατά αρούν των πραγμάτων φερωμένων, ορθότητα επιδείκνυσθε, και πολλών όντων των επιχειρούντων καταλύσετας εκκλησίας, μηδέν εκείθεν παραλογίζεσθε, αλλά μένει να κλεινεί τούτους αποστρεφόμενων μετά της προσικούσης Ανδρίας, ούγαρ μικρά αύτη, αλλά και σφόδρα μεγίστη των κακών διόρθωσης». Δηλαδή, τίποτε δεν είναι ίσο, ενώ τα πράγματα πηγαίνουν κατά κρυμνών, να επιδεικνύεις ευθύτητα, και ενώ πολλοί είναι εκείνοι που επιχειρούν να διαλύσουν τις εκκλησίες, εσύ να μην παραλογίζεσαι από αυτό, αλλά να μένεις αμετακίνητος, αποστρεφόμενος αυτούς με την Ανδρία που σου ταιριάζει. Γιατί δεν είναι μικρή αυτή, αλλά πάρα πολύ μεγάλη διόρθωση των κακών. Για το ίδιο θέμα λέει, «Μακαρίζομεν και θαυμάζομεν ότι τον πλειώνων εαυτούς κατακριμνησάντων εις τας εκκλησίας παρινόμησαν, αυτός την εναντίον της άλλης ήλθε σοδόν. Τους δε ταύτα τολμήσαντας αποστρεφόμενος και επί της σύ πρεπούσης μένων ελευθερίας, εννοών τίνην ηλίκων του κατορθώματος τούτου το μέγεθος και το μη συναπαχθήνε της πονηρευωμένης και ότι οδός έστε και προήμια της κακών διορθώσεως ή απερίτρεπτος ημών αύτη γνώμη και ακλινής, ως σύ πρέπον εστίν στήνε γενναίος παρακλήθητη». Δηλαδή στη μετάφραση μας είπε,
Σε μακαρίζω και σε θαυμάζω, γιατί ενώ οι περισσότεροι εγκρέμισαν τους εαυτούς τους με τις παρανομίες που έκαναν εναντίον των εκκλησιών, σοι ακολούθησες τον αντίθετο από τους άλλους δρόμο, αποστρεφόμενος όσους σε τόλμησαν να τα διαπράξουν αυτά, και μένοντας σταθερός και ελεύθερος όπως σου αρμόζει. Κατανοώντας λοιπόν πόσο μεγάλο είναι το μέγεθος του κατορθώματός σου αυτού και ότι δεν παρασύρθηκες από τους πανούργους και ότι αυτή η αμετάβλητη και σταθερή γνώμη σου θα γίνει δρόμος και απαρχή για τη διόρθωση των κακών, παρακαλώ, όπως σου ταιριάζει, να αντισταθείς με γενναιότητα. Η γενναιότητα δείχνεται κυρίως στις δυσκολίες, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Παρακαλώ, μη διαλυπήν τα σ' αυτού πληρούντα εις την των ψυχών επιμέλειαν. Μη δε σε ύπτιον ποιήτω των πραγμάτων η δυσκολία. Ουδέ γάρ κυβερνήτης το πέλαγος ορών μενόμενων και διανιστάμενων αποστήσεται των Ιάκων. Αλουδέ ιατρός των κάμνοντα βλέπων την όσο κρατούμενων αναχωρήσει της θεραπείας. Αλλά τότε μάλιστα έκαστος τούτον τη τέχνη χρήσεται. Δηλαδή στη μετάφραση μας είπε, «Παρακαλώ να μην παραλείψεις να εκπληρώσεις το χρέος σου για τη φροντίδα των ψυχών, να μην σε αποθαρρύνει η δυσκολία της καταστάσεως, γιατί ούτε ο κυβερνήτης βλέποντας το πέλαγος μανιασμένο και φουρτουνιασμένο απομακρύνεται από το τιμόνι, ούτε ο γιατρός βλέποντας τον άρρωστο να κατέχεται από ασθένεια εγκαταλείπει τη θεραπεία, αλλά τότε προπάντων ο καθένας από αυτούς κάνει χρήση της τέχνης του». Οι δυσκολίες ισχυροποιούν και δεν πρέπει να τις φοβούμαστε, λέει ο Άγιος. Ο γενναίος ανήρ καν μυρία πάθη δεινά ού περιτραπήσεται, μη τίνειν των ακίνδυνων ζήτη βίων και απράγμονα και αταλέπορων, αλλά των κινδύνης μη παρασυρώμενων, ού γαρεστήν ίσον εν λιμένη καθήμενων και πελάγιων σαλεύοντα, την τέχνην επιδείκνυστε. Ο μεν γάρ νοθείς γίνεται και χάβνος και άτονος, ο δε πολλάς μεν πέτρας υφάλους, πολλάς δε σπηλάδας, πολλάς δε ανέμων βίας και τα άλλα τα από της θαλάτης υπομείνας δεινά και εν πάση τούτης διενεγκών ισχυροτέραν εαυτού καθίστηση την ψυχήν. Διαγάρ τούτο εις τον παρόντα εξυνέχθης βίων, ούχι να αργείς, ού δίνα αναπεπτοκός εις, ού δίνα μη πάσχης μηδέν δεινών, αλίνα παθών λαμπρότερος γένει. Μη δί την άνεσην ζητώμεν, μη δε τον τρυφής γέμοντα βίων. Ούγαρ ανδρός γενναίου, αλλά σκόλικος η επιθυμία, αλόγου μάλλον ή λόγων έχοντος. Δηλαδή στη μετάφραση μας είπε ο Άγιος. Ο γενναίος άνθρωπος, κι αν ακόμη πάθει αμέτρητα κακά, δεν θα εκτραπεί από το σωστό δρόμο. Μη ζητάς λοιπόν την ακίνδυνη ζωή και την χωρίς φροντίδες και ταλαιπωρίες, αλλά τη ζωή των κινδύνων, χωρίς όμως να παρασύρεσαι από αυτούς. Γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα να κάθεται κανείς στο λιμάνι και να επιδεικνύει την τέχνη του καπετάνιου και το να κλειδωνίζεται μέσα στο πέλαγος. Γιατί ο μεν πρώτος γίνεται νοθρός και αποχαυνομένος και αδρανής, ο δε άλλος αφού πέρασε πολλές υφάλους, πέτρες και πολλούς βράχους και αντιμετώπισε μεγάλη σφοδρότητα ανέμων και αφού υπέμεινε πολλές συμφορές θαλασσινές και σε όλα αυτά υπερίσχυσε, κάνει την ψυχή του ισχυρότερη. Γιατί γι' αυτό βγήκες και ήρθες σε αυτή τη ζωή, όχι για να είσαι αργός, ούτε για να χάνεις το θάρρος σου, ούτε για να μην παθαίνεις κανένα κακό, αλλά αφού πάθεις, να γίνεις λαμπρότερος. Ας μη ζητάμε λοιπόν την άνεση, ούτε τη ζωή τη γεμάτη απολαύσεις, γιατί μια τέτοια επιθυμία δεν είναι ίδιον ανθρώπου γενναίου, αλλά σκουλικιού και περισσότερο αλόγου παρά λογικού ζώου. Απαράμιλη η γενναιότητα των Αποστόλων. Μακάριοι και των δεσμών ημείς και της γνώμης, μεθείς φέρετε τα δεσμά αποστολικήν ανδρίαν εν τούτης επιδεικνύμενη. Επί κακίνη και μαστιγούμενη και ελαυνόμενη και δεσμούμενη με τα πολύ στάφτα έφερον της Ιδονής, αλλά και τα αυτών επίουν εν τες αλήσεσιν όντες και την οικουμένην μεριμνώντες άπασαν. Μετάφραση. Είστε ευτυχείς και για τα δεσμά της φυλακής και για τη διάθεση με την οποία υπομένετε τα δεσμά, δείχνοντας με αυτά
Αποστολική Ανδρία, γιατί και εκείνοι, οι Απόστολοι δηλαδή, και όταν μαστιγώνονταν και όταν διώκονταν και όταν φυλακίζονταν, τα επέμεναν όλα με πολύ ευχαρίστηση. Και όχι μόνο τα υπέμεναν με μεγάλη ευχαρίστηση, αλλά και τις υποχρεώσεις τους εκπλήρωναν όταν ήταν αλυσοδεμένοι και για την οικουμένη φρόντιζαν ολόκληροι. Η γενναιότητα είναι ωφέλιμη στην Εκκλησία. Ουγαρότος οι πλουτούντες και ψοφοειδείς, όσοι παινία συζώντες και μεγαλόψυχοι τας Εκκλησίας ωφελήν δίνεντ αν. Δηλαδή, δεν μπορούν να ωφελήσουν τις εκκλησίες τόσο οι πλούσιοι και οι δειλοί, όσο εκείνοι που ζουν με σύντροφο τη φτώχεια και οι μεγαλόψυχοι. Η υπεράσπιση εκείνων που αδικούνται δείχνει γενναιότητα και ελευθερία. Λέει, «Μωυσής, ουδενός χειροτονήσαντος αυτόν, την αδικίαν των βαρβάρων εκόλλησε την κατά των ομοφύλων. Ταύτα γάρ ψυχής γενναίας απόδειξης και γνώμης ελευθέρας, ούκαν εχωμένης σιγή φέρειν τα εταίρων κακά, καν μη δεις ο χειροτονών ή». Δηλαδή, ο Μωυσής, χωρίς να τον ορίσει κανείς, εμπόδισε την αδικία των Αιγυπτίων που στρεφόταν κατά των συμπατριωτών του. Αυτό είναι δείγμα ανθρώπου που διαθέτει γενναία ψυχή και ελεύθερη απόφαση και γι' αυτό δεν ανέχεται να υποφέρει σιωπηλά και αδιαμαρτύρητα την αδικία που γίνεται σε άλλους, έστω και αν κανείς δεν του έχει αναθέσει να επέμβει. «Πότε να δείχνουμε γενναιότητα?» λέει ο Άγιος. «Πολέμους μη τίκτε, τούτο γάρ ουκέστη στρατιώτου, αλλά στασιαστού. Εάν δε η της ευσεβίας σάλπιγξ καλή, ευθέως έξιθη και καταφρόνησον της ψυχής και έμβηθη μεταπολής της προθυμίασης τους αγώνας, ρίξον την φάλαγγα των εναντίον, σύγκοψον το πρόσωπον του διαβόλου, στήσον το τρόπεον». Δηλαδή, να μην προκαλείς πολέμους, γιατί αυτό δεν είναι γνώρισμα στρατιώτη αλλά στασιαστή. Αν όμως σε καλεί η σάλπιγγα της ευσέβειας, εκστράτευσε αμέσως, περιφρόνησε τη ζωή, όρμησε με μεγάλη προθυμία στους αγώνες, διάσπασε τη φάλαγγα των εχθρών, σύντριψε το πρόσωπο του διαβόλου, στήσε το μνημείο της νίκης. Το επόμενο λήμα, αγαπητοί μας ακροατές, το οποίο είναι και σύντομο, είναι αυτό της Γεωργίας. Γεωργία. Η Γεωργία είναι πηγή σοφροσύνης και διδασκαλείο αρετής. Άπανας Ελγίας είδος εξελίλατε, πολύ δε πανταχού ανθεί η σοφροσύνη. Το δε αίτιον, επίπονος αυτής εστίν ο βίος και διδασκαλίων της αρετής και της σοφροσύνης έχουσι την της γης εργασίαν και τέχνην μετιόντες, ειν πρώτον άλλων απασών ο Θεός εις τον βίον εισήγαγε των ημέτερων. Δηλαδή, κάθε είδος ανηθικότητας έχει απομακρυνθεί και παντού στις αγροτικές περιοχές ανθεί μεγάλη σοφροσύνη και η αιτία είναι η κουραστική ζωή των γεωργών και ως σχολείο της αρετής και της αγνότητας έχουν την καλλιέργεια της γης και ασκούν την τέχνη που ο Θεός εισήγαγε στη ζωή μας πριν από όλες, δηλαδή τη γεωργία. Το επόμενο λήμα, αγαπητοί μας ακροατές, είναι το λήμα Γυρατιά. Τα Γυρατιά μοιάζουν με ασφαλισμένο λιμάνι. Η πολιά όσπερ εις λιμένα κύμαντον τάστον γεγυρακότον ορμίζει ψυχάς, παρέχουσα τη παρά της ηλικίας εντρυφάν ασφαλεία. Δηλαδή, τα Γυρατιά προσορμίζουν τις ψυχές των γερόντων σαν σε ακύμαντο λιμάνι, δίνοντας την ευκαιρία να βρίσκουν ευχαρίστηση στην ασφάλεια που χαρίζει η ηλικία αυτή. Τα Γυρατιά οριμάζουν πνευματικά τον άνθρωπο. Λέει ο Άγιος, «Η ψυχή εν γύρα ρώνεται, μάλλον τότε ακμάζει, τότε γαβρούται, καθάπεργαρ σώμα έως μεν αν πυρετή συνέχεται και επαλήλης νοσήμαση, κάνει ισχυρόν ή τεταλεπόρηται, επιδάν δε απαλλαγή της πολιορκίας εκείνης, ανακτάται την οικίαν δύναμην, ούτω και η ψυχή εν νεότητη μεν ούσα πυρέτη,
και δόξης αυτήν έρος κατέχει μάλιστα και τρυφής και αφροδισίων και πολλών άλλων φαντασιών, του δε γύρος αυτή επελθόντος πάντα ταύτα απελάβνεται τα πάθη, τα μεν δια των καιρών, τα δε δια την φιλοσοφίαν. Μετάφραση. Η ψυχή δυναμώνει στα γυρατιά, τότε ακμάζει περισσότερο, τότε οριμάζει πνευματικά, όπως δηλαδή ένα σώμα όσο ενοχλείται από πυρετούς και συνεχείς αρρώστιες, έστω κι αν είναι δυνατό, εξαντλείται, ενώ όταν απαλλαγεί από την πολιορκία αυτή, ανακτάει τη δύναμή του, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου. Όσο ακόμη είναι νέα, κατέχεται από πυρετό, την κυριεύει προπαντός ο πόθος της δόξας, των απολαύσεων, των σαρκικών ειδονών και πολλών άλλων φαντασιώσεων. Όταν όμως γυράσει, όλα αυτά τα πάθη απομακρύνονται, άλλα εξαιτίας του καιρού και άλλα εξαιτίας της φιλοσοφημένης ζωής. Τα γυρατιά οριμάζουν τον άνθρωπο και τον κάνουν ανδρείο. Όταν επέλθει το γύρας, τότε η αριστεία λαμπροτέρα, τότε η ανδραγαθία περηφανεστέρα, ουδέν από της ηλικίας κολλιωμένη. Δηλαδή, όταν φτάσουν τα γυρατιά, η ανδρεία του ανθρώπου είναι λαμπρότερη και τα κατορθώματά του ενδοξότερα, χωρίς να εμποδίζονται σε τίποτε από την ηλικία. Τα γυρατιά δεν αποτελούν εμπόδιο στην πνευματική ζωή. Όταν μεν τα προκείμενα της του σώματος δέεται ρώμης, κόλλημα εντάφθα το γύρας γίνεται. Όταν δε ψυχής απαιτεί φιλοσοφίαν, ουδέν η πολιά της κατορθώμασιν επισκοτήν ίωθεν. Δηλαδή, όταν αυτά με τα οποία καταγινόμαστε απαιτούν σωματική δύναμη, τα γυρατιά στην περίπτωση αυτή γίνονται εμπόδιο. Όταν όμως απαιτούν ψυχική εγκαρτέρηση, τότε τα γυρατιά δεν συνηθίζεται να παρεμποδίζουν σε τίποτε τα κατορθώματα. Τα γυρατιά τα αναδεικνύει η πίστη. Λέει, είδετε πολιάν, σφριγώσαν και γύρας ακμάζων, είδετε αθλητήν γενναίων προσφύσιν και σπλάχνα παραταξάμενων, είδετε άνδρα ενεσχάτη πολιά αδάμαντος στερότερων, και χάλαστο μεν αυτού ο τόνος των σαρκών, νενεύρωτο δε αυτού ο τόνος της πίστεως. Τι αυτά γάρ της εκκλησίας τα κατορθώματα, ότι η ατονία του σώματος ουδέν λιμένεται την προθυμίαν της πίστεως. Επί μεν γάρ των έξω πραγμάτων ο γέρον άχριστος, εις ουδέν επιτίδιος, αλλά πανταχού συγγνώμης απολάβει, δια ατονίαν μη δυνάμενος χρησιμεύσε της αναγκαίης, αλλά ούτα της εκκλησίας τι αυτά. Αλλά όταν γυράσωσιν οι εναρετοί διάγοντες, τότε μάλλον χρήσιμοι καθίστανται. Ούγαρ σαρκών ευτονία, αλλά πίστεως επίστασης ζητείτε. Τι ούτως είναι Αβραάμ, και χαλασμένος μεν το τόνο των σαρκών, νενευρωμένος δε το τόνο της πίστεως. Γέρον ειν, αλ ενεσχάτη πολιά προσφύσινε μάχετο, τρόπε ανήκεις μεγάλα στήσας. Διό και ο Θεός ειδός την ευτονίαν αυτού επιφαίνεται αυτό και φυσίν. Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις γην ειν αν σι δείξω. Υπήκουσεν Αβραάμ το λόγο και τη γέρον ον λοιπόν και άτονος το σώματι. Μετάφραση. Είδατε ασπρομάλι άνθρωπο γεμάτο ζωτικότητα, τον Αβραάμ. Είδατε γέροντα με ακμαίες δυνάμεις. Είδατε γενναίο αγωνιστή που αντιπαρατάχθηκε στη φυσική αγάπη προς το παιδί του, τον Ισαάκ, και στα πατρικά σπλάχνα. Είδατε άνθρωπο στα βαθιά γυρατιά να είναι πιο στερεός από το διαμάντι. Οι σωματικές του δυνάμεις είχαν ατονίσει, αλλά η πίστη του ήταν ευρώδης. Γιατί τέτοια είναι τα κατορθώματα της Εκκλησίας. Η αδυναμία του σώματος δεν καταστρέφει καθόλου την προθυμία της πίστεως. Προκειμένου για βιωτικά έργα, ο γέρος είναι άχρηστος, σε τίποτε δεν είναι επιδέξιος, αλλά πάντοτε τον κρίνουν με επιοίκεια, γιατί η σωματική του αδυναμία δεν του επιτρέπει να υπηρετήσει τις ανάγκες του. Μέσα όμως στην Εκκλησία δεν συμβαίνει το ίδιο, αλλά όταν γεράσουν οι ενάρετοι, τότε γίνονται περισσότερο χρήσιμοι, γιατί εδώ δεν μας χρειάζεται σωματική δύναμη, αλλά ζωντανή πίστη. Τέτοιος ήταν ο Αβραάμ. Εξαντλημένος σωματικά, δυνατός όμως την πίστη. Ήταν γέρος, αλλά στα βαθιά γεράματα επάλεψε με τη φυσική αδυναμία και κέρδισε μεγάλες νίκες. Γι' αυτό και ο Θεός
γνωρίζοντας τη θερμότητα της πίστεώς του, παρουσιάστηκε σε αυτόν και του είπε: «Φύγε μακριά από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου και από το πατρικό σου σπίτι και πήγαινε στη χώρα που θα σου υποδείξω». Και ο Αβραάμ υπάκουσε στην εντολή του Θεού, αν και ήταν γέρος και εξαντλημένος στο σώμα. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε το λίμα Γυρατιά στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε. Παιδαγωγική ανθρωπολογία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών έργο του Βασιλείου Χαρόνη.